Αν ήθελα να βάλω ένα τίτλο όσα ακούστηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης για ένα κανονιστικό, όπως άκουσα από τον κύριο Υπουργό, κανονιστικού χαρακτήρα νομοσχέδιο, θα έβαζα τον τίτλο του βιβλίου του Φουκώ και θα ήθελα να σας συστήσω να το διαβάσετε, το κλασικό έργο «Επιτήρηση και τιμωρία», για το πώς δημιουργείται μια πειθαρχημένη κοινωνία, μια και αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, και την ιδεολογική σας πηξίδα, αν θέλετε, το περίγραμμα της κοινωνίας που θέλετε. Και γι' αυτό εγώ δεν έχω καμιά απορία για ένα κόμμα του νόμου και της τάξης, παρά το ότι έσπερε σε αυτή τη χώρα το χάος στη ζωή των ανθρώπων και τη σύγκρουση, να σας θυμίσω τις εικόνες που εκτυλίσσονταν λίγα μέτρα έξω από αυτή την αίθουσα, τη σιδερόφρακτη, σε καθεστώς πολιορκίας να είναι η Βουλή, από τον κόσμο αυτόν που σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης έβλεπε να χάνει τη ζωή του. Γιατί θέλατε, όπως λέγατε, να σώσετε αυτή τη χώρα χωρίς τους κατοίκους της. Εμείς είμαστε λοιπόν υπέρ μιας ανοιχτής κοινωνίας και κάνουμε αυτό που μπορούμε αυτή τη στιγμή και όχι αυτό που θα θέλαμε. Δεν πήρα όμως το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, για να απαντήσω στην αντιπολίτευση, και δεν ξέρω αν είναι εδώ οι συνάδελφοι από το ΚΚΕ, οι οποίοι με τη γραμμική αντίληψη που έχουν των πραγμάτων βλέπουν μια συνέχιση, μια από τα ίδια. Δεν νομίζω ότι πάσχουν από πολιτική αχρωματοψία. Θα ήθελα όμως να θυμίσω κάτι, επειδή αυτός που σας μιλάει, όπως και ο Γεράσιμος ο Νοταράς, από λόγους σεμνότητας δεν αναφέρθηκε στην προσωπική του βιωματική σχέση με τις φυλακές. Έχει περάσει πολλά χρόνια στις φυλακές της Χούντας. Και θέλω να σας πω ότι με μεγάλη μου λύπη, καθώς ακούω όλα όσα συμβαίνουν, προσωπικά επισκέπτομαι συχνά τις φυλακές των Διαβατών, όπου εκεί με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών λειτουργεί ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία αυτή, ότι αποτελεί ένα πολύχρονο και ανικανοποίητο αίτημα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς μαθητές εκεί που θα ήθελα να συνεχίσουν και μετά από την υποχρεωτική εκπαίδευση στη ηλικιακή βαθμίδα. Και πρέπει να το δούμε το ζήτημα αυτό. Δεν μιλάω λοιπόν σαν κάποιος εξωτερικός σχολιαστής των φυλακών. Αυτές τις αποθήκες ψυχών. Και θα ήθελα να πω, ιδιαίτερα απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία, να πω μία θέση αρχής, επειδή και την ερχόμενη εβδομάδα συμπληρώνονται 48 χρόνια από το πραξικόπημα. Εμείς δεν κλείνουμε το μάτι στην ατομική τρομοκρατία, είμαστε από θέση αρχής απέναντι της. Ούτε επίσης οποιαδήποτε προβοκάτσια γίνεται στο όνομα της απελευθέρωσης του λαού από τα κοινωνικά του δεσμά. Και θέλω να σας πω, και διερμηνεύω και τη θέση και των συναγωνιστών και συγκρατουμένων με τα χρόνια της Χούντας, ότι εμείς δεν αναθέσαμε σε κανένα το ρόλο του τιμωρού. Θέλω να πω επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι σε σχέση με το θέμα της απελευθέρωσης κρατουμένων υπερήλικων, οι οποίοι έχουν υποστεί ανήκει στη βλάβη της υγείας τους. Και να σας πω ότι δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε απέναντι στο ζήτημα αυτό σκληρότερα από τους δήμιους της Χούντας, που ακόμη και τότε σε εκείνες τις συνθήκες εφαρμοζόταν η αρχή. Ναι, θέλω να σας πω, ακούστε με, δεν πειράζει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ πολύ, έτσι. Περιμένετε. Ναι. Παρακαλώ. Ακούστε με. Συνάδελφε, καθίστε. Ακούστε με, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε με. Περιμένετε ένα λεπτό. Ακούστε με. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, αφού τα σέβεστε, θα με ακούσετε κιόλα. Καθίστε, καθίστε. Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας πω. Περιμένετε ένα λεπτό, περιμένετε, εκεί, περιμένετε. Ναι, ναι, καθίστε. Δεν λέω ότι θέλω. Καθίστε, υπάρχει κάτι. Ωραία, καθίστε λοιπόν. Αυτό σας λέει το Προεδρείο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή... Περιμένετε.
Παρακαλώ. Ακούστε. Παρακαλώ. Δεν γράφεται τίποτα στα πρακτικά. Δεν σας αδικό. Δεν θα γραφτεί τίποτα στα πρακτικά. Παρακαλώ. 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 Κακώς το εισπράξατε έτσι. Κακώς είμαι. Ναι, κακώς το εισπράξατε έτσι. Διευκρινίστε. Δεν με αφήσατε να τελειώσω τη φράση μου. Δύο λεπτά. Δεν με αφήσατε να τελειώσω τη φράση μου. Ας ολοκληρώσει τη φράση, διότι λέει... Με ανθρώπους που ανήκαν στο δικό σας ιδεολογικό χώρο. Σας αρκεί αυτό. Σας αρκεί αυτό. Θέλω να σας πω κάτι. Κύριε Δαβάκη, ακούστε με. Παρακαλώ πολύ. Επικαλείστε το Προεδρείο, αλλά δεν το ακούτε. Ακούστε. Επικαλείστε το Προεδρείο, κύριε Δαβάκη, αλλά παρακαλώ να το ακούτε και εσείς. Λοιπόν, και εσείς. Ακούστε, λοιπόν. Όλοι. Παρακαλώ. Δεν κύριε πρέπει να πεθαίνουν άνθρωποι. Διευκρινίστε αυτό που είπατε. Διευκρινίστε. Το διευκρινίζω. Λέω ότι στις συνθήκες που ζούμε σήμερα, υποτίθεται άπλετης δημοκρατίας, δεν μπορούμε να φερνόμαστε σκληρότερα από τον τρόπο που φερνόταν η Χούντα, που τότε εφάρμοζε. Ωραία. Εφάρμοζε. Αυτό γράφεται στα πρακτικά. Σας και τέλειωσε. Σας το εξηγώ. Σας το εξηγώ. Σας το εξηγώ. Και σας είπα προηγουμένως ότι υπήρξα συγκρατούμενος και με τους ανθρώπους του δικού σας ιδεολογικού χώρου. Τι άλλο να σας πω. Σας είπα και κάτι άλλο προκαταρχικά, αλλά έχετε κλειστά αυτιά. Σας έθεσα ορισμένα θέματα αρχής. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να φερόμαστε απέναντι σε άρρωστους και ανήμπορους με σκληρότερο τρόπο από ό,τι φερνόταν το δικτατορικό καθεστώς, το οποίο είχε τη λογική της εξόντωσης και της κανονικοποίησης της κοινωνίας, όπως έλεγε, με βάση τα δόγματα τα δικά του. Λοιπόν, δεν εκδικούμαστε, δεν τιμωρούμε, πρέπει να πάψουν οι φυλακές να είναι αποθήκες ψυχών. Και πρέπει να πάψουν να είναι, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, σχολές, έτσι, εκόλαψης νέων εγκληματιών. Και ιδιαίτερα πρέπει να δώσουμε τεράστιο βάρος στα μικρά τα παιδιά. Έτσι, πρέπει να το προσέξουμε. Λοιπόν, εντάξει. Ακούστε. Εσείς βάζετε το υποδεκάμετρο εκεί που θέλετε. Ωραία. Σας το εξήγησα αυτό και αναφέρθηκα σε μια ολόκληρη αντίληψη και λογική. Εγώ λοιπόν θα σας συνιστούσα για μια ακόμη φορά και σε όλους μας να διαβάσουμε αυτό το κλασικό βιβλίο του Φουκώ. Επιτήρηση και τιμωρία, η γέννηση της φυλακής. Ευχαριστούμε. Νομίζω είναι χρήσιμο. Ευχαριστούμε. Το λόγο... Γιατί οι συνθήκες που ζούμε έχει ποινικοποιηθεί και η φτώχεια. Νομίζω... Μην το ξεχνάτε αυτό. Περιμένετε. Λοιπόν, νομίζω ότι... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάπας έχει το λόγο. Για 4 λεπτά, κύριε Λάπα. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Άλλα είχα σκοπό να πω, άλλα θα πω μετά την όσα άκουσα από τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος πράγματι ήθελε να εκφωνήσει μια νομική σκέψη, περιβλημένο από την νομική φιλοσοφία, αλλά καμιά φορά η πολιτική μας ένταξη δεν μας επιτρέπει να φτάσουμε μέχρι την πηγή. Κυρίες συνάδελφοι, εκείνο που είναι γνωστό εμάς στον νομικό κόσμο είναι το εξής. Ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε τις φυλακές... Φυλακές υπάρχουν και αυξάνονται εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία. Εκεί που δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, εκεί που δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Όπου υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν λιγότερες φυλακές, όχι μόνο για τη δημοκρατία, αλλά υπάρχει μικρότερο έγκλημα. Γιατί υπάρχει μια σόφρονο δημοκρατικού χαρακτήρα, με ανθρωποκεντρικό επίσης χαρακτήρα, αντεγκληματική και σοφρονιστική πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό ψάχνουμε να βρούμε και με το παρόν νομοσχέδιο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι και διεθνώς άλλωστε υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για εμάς τους νομικούς, ιδίως μετά το 2001, που έχουμε σκεφτεί ότι υπάρχουν δύο ουσιαστικά σχολές σκέψης απέναντι στο σύστημα ποινικού δικαίου, απονομής ποινικής δικαιοσύνης και σοφρονισμού. Μία είναι αυτή που λέει με λιγότερη δημοκρατία και περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότερες φυλακές. Θα κάνουμε αντικλιματική πολιτική και η άλλη που λέει με δημοκρατία, με ατομικά δικαιώματα που θα διευρύνονται διαρκώς και δυστυχώς για σας που εκφέρετε έναν για μένα αναχρονιστικό νομικά, καταιγιστικά ακραιοπολιτικά, αλλά και μυσαλόδοξο επιστημονικά λόγο, δεν δικαιώνεστε. Δεν θα βρείτε πουθενά καμία έρευνα στην ανθρωπότητα μετά το 2000 που θα επιβεβαιώνουν τις απόψεις σας. Όλες οι απόψεις, όλες οι μελέτες, όλες οι έρευνες, όλων των νομικών σχολών σε ολόκληρο τον κόσμο, πού καταλήγουν, ξέρετε? Διαβάστε τις μελέτες των Ηνωμένων Εθνών. Διαβάστε τις μελέτες και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όπου υπάρχει έρευνα και καταλήξει συμπεράσματα, αποφαίνεται ως εξής. Όπου υπήρξε περιορισμός δημοκρατικών δικαιωμάτων,
περιορισμό των ατομικών ελευθεριών. Είχαμε και περισσότερες φυλακές, δυστυχώς πολλαπλασιασμό, μάλιστα στη γεωμετρική πρόοδο του αριθμού των εγκλημάτων και μάλιστα των σοβαρών εγκλημάτων. Άρα λοιπόν η λύση ποια είναι? Η αντικλιματική πολιτική, κύριοι συνάδελφοι, θα στηρίζεται στη δημοκρατία και στη χωρίς όρους και αστερίσκους προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η θέση μας. Πρώτον. Δεύτερον, ο λόγος σας μου θυμίζει τη φράση του Πλάφτου «Homo homini lupus». Δηλαδή, λύκος ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Δεν είναι έτσι? Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι δύο φορές άνθρωπος. Και αυτή είναι η λογική του νομοσχεδίου και αυτή είναι και η λογική της παράταξής μας. Και της επιτροπής εδώ μέσα. Τρίτον. Κύριε Πρόεδρε, είπε ο κύριος Τζαβάρας πριν και μου θύμισε λίγο και το θυμάμαι τώρα, το θυμίσω. 2008, κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, νόμος 27 του 2008. Οριζόντια πάλι ρύθμιση για αποφυλακίσεις, αμέσως αποφυλακίστηκαν 3.720 κρατούμενοι. Το 2008. Υπήρχε μόνο το όριο των 10 ετών, κύριε Τζαβάρα, δεν υπήρχε κανένας λόγος, η ίδια φιλοσοφία ήταν. Ήταν ο υπερπληθυσμός και οι συνθήκες κράτησης, γιατί οι καταδίκες ήταν απανωτές. Και σας ερωτώ, το DNA της φιλοσοφίας σας σας επιτρέπει να πιστεύετε στην Ευρώπη και σε ποια Ευρώπη πιστεύετε και πώς εντέχετε? Διαβάστε, κύριε Τζαφάρα. Συγγνώμη, μην ανοίγετε. Κύριε συνάδελφε, μην απευθύνεστε και εσείς μην απαντάτε. Κύριε Πρόεδρε, έχω μπροστά μου, κύριε Πρόεδρε, θα το πω και με διακόπτει ο κύριο Τζαβάρα, γιατί δικηγόρο είμαι και νομικό είμαι και εγώ. Θέλω να αναγνώσουν πάρα πολύ καλά το εγχειρίδιο για τη μείωση του πληθυσμού φυλακών των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο ΟΗΕ. Θέλω να διαβάσουν την τελευταία έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, έφερε, προσκομίσατε εδώ στο διάλογο που κάναμε σαν νομική τουλάχιστον, γιατί είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προσφέρατε ένα αποδεικτικό στοιχείο, μια έρευνα, μια μελέτη υπέρ των απόψεών σας? Σας λέμε, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια μας καταδικάζουν σωριδών. Τόσο που να προσβάλλετε ακόμα και ο τελευταίος πολίτης, που είναι καταστεί η χώρα μας στο μαύρο πρόβατο. Πέστε μας, τι φέρατε σε διεθνές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τις νομικές σχολές των Πανεπιστήμιων της Ελλάδας? Φέρτε μια μελέτη. Να σου πω κάτι εγώ και τον κουκουλονόμο. 41 ποινικολόγοι και εγκληματολόγοι όλων των νομικών σχολών της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους, ομόφωνα καταδίκασαν τον κουκουλονόμο ότι όχι ότι είναι κάτι που είναι πολιτικά απαράδεκτο, είναι νομικά εσφαλμένη η επιλογή τότε ο κουκουλονόμος. Έτσι αντιμετωπίζουμε, κύριε συνάδελφε, και σήμερα το νομοσχέδιο. Ή θα λοιπόν θα προστρέξουμε όλοι και θα πούμε ότι θα συμβάλλουμε διευρύνοντας τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα, γιατί έτσι μειώνεται το έγκλημα, και θα κάνουμε μια αντικλιματική πολιτική που θα καταλήξει σε ένα ορθό σοφρονισμό, ή δεν κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο ανοίγει ένα μεγάλο διάλογο, είναι με ένα αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά είναι όμως ένα βήμα. Όλη η φιλοσοφία μας σε επίπεδο ποινικού συστήματος και σοφρονισμού θα έρθει με τα νομοσχέδια που αφορούν το σοφρονιστικό κώδικα και τους ποινικούς κώδικες. Τι λέει και παύλα. Ή κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση και απαντάτε στα ερωτήματα αυτά, ή ντελπιο εντελμένο, περιαμένο και υδάτων. Ευχαριστούμε.